Τη ζωή τους κορώνα γράμματα παίζουν καθημερινά γονείς, μαθητές αλλά και κάτοικοι των Γουρνών στην προσπάθειά τους να διασχίσουν το δρόμο για να πάνε στα σχολεία που βρίσκονται μέσα στις εγκαταστάσεις της πρώην Αμερικανικής βάσης. Η στενότητα του σημείου πάνω στη γέφυρα καθιστά κάτι περισσότερο από επικίνδυνο το σημείο, με την οργή για τους κατοίκους να ξεχυλίζει, όταν ακριβώς δίπλα για ένα χρόνο τώρα βλέπουν την πεζογέφυρα που έχει στηθεί, αλλά που ακόμη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Είναι επικίνδυνο. Γιατί η γέφυρα, η παλιά, η πέτρινη. Δεν ήταν αρκετά μεγάλη. Περνάνε από εδώ, από το χωριό, πάνε πάρα πολλά παιδιά στα λύκεια και στα σχολεία που είναι στην Αμερικανική βάση μέσα. Και παίρνουν καμιά φορά ομάδες 15 παιδιά μαζεμένα, 10 παιδιά μαζεμένα. Δηλαδή δεν περνάει ένα κάπου να περάσουν 10 τη μέρα. Περνάνε 100 τη μέρα, 150. Και την ίδια ώρα και τα οχήματα είναι πολλά και μεγάλα οχήματα. Ακριβώς, ναι, γιατί είναι η κίνηση που σκολούν τα παιδιά και πάνε οι γονείς να τα πάρουν και όλα αυτά τα πράγματα. Η πρόσβαση και η έκβαση της πεζογέφυρας πρέπει να πάει σε χώμα και αυτό το χώμα είναι να ανήκει σε κάποιους. Νομίζω ότι είναι αυτό. Και είναι αυτά τα οποία ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία χρόνια. Πρέπει να δούμε πάνω απ' όλα την ασφάλεια των ανθρώπων που περνάμε, πρέπει να δούμε την ασφάλεια των μαθητών μας. Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι με την τοποθέτηση της πεζογέφυρας το πρόβλημα θα επιλύονταν σε σύντομο χρόνο, εδώ και ένα περίπου χρόνο η κατάσταση είναι όπως ήταν ακριβώς και πριν. Αυτά θα μπορούσαν να συμβούν σε μια άλλη περιοχή στην Ελλάδα του 2019 όμως. Ακόμα και μια πολύ μικρή παρέμβαση χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, πολλές διαμαρτυρίες και τεράστια ανησυχία. Η πεζογέφυρα στήθηκε, ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το έργο έχει παγώσει λόγω τμήματος ιδιωτικής περιουσίας στο ένα από τα δύο σημεία που πατάει η γέφυρα, η οποία για να συνδεθεί με το δρόμο και να μπορούν να περνούν οι πεζοί, πρέπει οπωσδήποτε το θέμα με την όποια αποζημίωση απαιτείται να επιληθεί. Κάτι που δεν έχει γίνει και για το λόγο αυτό, μέχρι και αυτή την ώρα, η διέλευση από το σημείο κρύβει άμεσους κινδύνους για τους εκατοντάδες μαθητές που περνούν για να πάνε ή να φύγουν από το σχολείο τους. Δηλαδή τώρα δεν χωράει καταρχήν το λεωφορείο, όμως γιατί ένα δεύτερο αυτοκίνητο είναι επικίνδυνο. Και περνάνε παιδιά το πρωί, το μεσημέρι. Βέβαια, γιατί τα σχολεία είναι εδώ, 100 μέτρα είναι από εδώ τα σχολεία. Πάνω κάτω ανεβαίνουν τα παιδάκια. Πεζογέφυρα είναι ένα χρόνο στη θέση. Την έχουν φτιάξει εκεί. Αλλά δεν την έχουν δώσει, δεν έχουν παραδώσει. Τι πρέπει να γίνει, είναι θέμα δημάρχου βέβαια αυτό. Να βοηθήσουν οι αρμόδιοι που είναι υπεύθυνοι να έρθουν να την τελειώσουν. Να τελειώσει αυτό το έργο. Να περνούν ελεύθερα και οι άνθρωποι μεγάλοι και τα παιδιά και όλοι. Από θαύμα δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα, εξήγησε η διευθύντρια του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου σε ό,τι αφορά το θέμα της στενότητας του δρόμου, συμπληρώνοντας ότι τέτοιες εικόνες επιβάλλεται άμεσα να πάψουν να καταγράφονται. Είναι πάρα πολλά σχολεία και φανταστείτε τώρα χειμώνα να βρέχει, να είναι τα αυτοκίνητα, να έρχεται το λεωφορείο και να πρέπει να περάσουν και τα παιδιά να έρθουν την πρώτη ώρα για μάθημα. Φοβάστε δηλαδή μήπως υπάρξει κάποιο ατύχημα. Ναι, το πώς δεν έχει υπάρξει είναι ένα ζήτημα.